Λοιπόν, να καλωσορίσω στην παρέα μας μια γυναίκα, παιδιά, από τι γυναίκα, Δήμετρη. Τη θυμάμαι λοιπόν στα πρώτα της και στα πρώτα μου βήματα που τη συναντούσα και τη χάζευα στο modeling. Περνούσε η Μαρία 2 μέτρα έτσι και γυρνούσανε τα κεφάλια. Ήταν τόσο εντυπωσιακή και εξακολουθεί να είναι. Και τηλεόραση έχει κάνει και επιχειρηματίας είναι και μια υπέροχη μητέρα με 2 φανταστικά παιδιά. Κυρίες και κύριοι, Μαρία Καλάβρια! Να πάει στο σχολείο τώρα έτσι, η Μαρία, ας πούμε. Να πάθουνε κοκομπλόκο, μανάδες, παντεράδες, όλοι καλώς είναι. Είμαι μια χαρά. Τι κάνεις, Μαράκι μου? Μια χαρά, όλα καλά, εσύ? Θυμάμαι, ποιος επίδειξη ήταν που σε χάζευα, την κοιτούσα και λέω, τι γυναίκα είναι αυτή, ρε παιδιά. Την κοιτούσα τότε με την Γκουλιανού, νομίζω ήταν οι 2 πιο ψηλές γυναίκες στο μάτι. Φανταστείτε ότι δεν φοράει τακούνι, ενώ εγώ φοράω. Να τα λέμε κι αυτά. Έκλεψα λιγάκι, έλα στην παρέα μας, Μαρία. Καλώς μας ήρθες. Μόνο η Σκλεναρίκοβα, νομίζω, στο πόδι. Δηλαδή πρέπει να σας βάλουμε δίπλα, να πάρουμε το μέτρο και να μετρήσουμε. Όχι, η Νάντια Άουερμαν ήταν ένα κάτι το πόδι της, θυμάμαι. Είχε βγει, το είχαν μετρήσει. Κάποτε μετρούσαν τα πόδια. Μαρία Κούκλα. Και fashion icon, φανταστικό ντύσιμο. Είσαι και μέσα στη μόδα, ετοιμάζεις κάτι? Ετοιμάζω κάτι μετά από πάρα πολύ καιρό και μεγάλη αποχή από τη μόδα και νομίζω ότι ήρθε, είναι το σωστό timing. Mm-hmm. Παρόλο που έλεγα ότι θα σταματήσω, δεν θα δουλεύω, δεν θα ξανακάνω τίποτα, θα απολαύσω, έχουν μεγαλώσει τα παιδάκια μου, τελικά είδες το επιχειρηματικό και όταν έχεις μάθει να δουλεύεις, δεν μπορεί να φύγει. Μα να σου πω κάτι, όταν πλέον μεγαλώνουν τα παιδιά. Να λες ότι okay, σταματάω να έχω τις ίδιες υποχρεώσεις, έχουν πάρει πρώτο δρόμο. Δεν λες, και τώρα τι θα κάνω? Μα το έκανα ήδη, έμεινε ένα χρόνο και λες θα κάνω. Πήγα γυμναστική, πήγα για καφέ, βγήκα με τους φίλους μου, έκανα διακοπές, πήγα για πάντε. Βαρέθηκα. Οπότε είναι κάτι που το δουλεύω ένα χρόνο. Δεν έχει σκιά, έχει σκιά στα μάτια της από το καπέλο. Εγώ τα κοιτάω αυτά γιατί τα ξέρω. Έτσι, τσίμπα το λίγο, Μαρία. Γιατί σου κάνει σκιά. Δεν σου κάνει σκιά, έτσι. Να, κούκλα. Γιατί και εγώ επειδή μου αρέσει πολύ να φοράω μαντήλια, καπέλα κτλ. Όταν πήγαινα κάπου τηλεοπτικά μου λέγανε σου κάνει σκιά. Εντάξει, ρε παιδιά, έλα θα το σηκώσω λίγο, τι να κάνουμε. Το styling. Οπότε τι ετοιμάζεις, δεν ξέρω αν το... Ετοιμάζω, θα είναι ίντερνετικό, θα είναι e-shop η αρχή, αθλέζω σειρά, δηλαδή εύκολα ρούχα, που νομίζω ότι τώρα και στη σημερινή εποχή... Για την τέτοια athleisure. Ναι, athleisure fashion, που θα μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες. Έτσι. Θα είναι... Για όλες τις γυναίκες, θα προσπαθήσω δηλαδή να το εντάξω για σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο για το μοντέλο. Γιατί συνέχεια με ρωτάνε, η συλλογή που θα κάνεις θα είναι για το δικό σου το σώμα. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν το έχουν όλες, κατάλαβες, οπότε. Ναι. Και το έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και θα το λανσάρω τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Για χειμώνα, την καλοκαιρινή σεζόν. Για καλοκαιρινή σεζόν. Τέλεια. Ωραία. Μαρία, θα μας καλέσεις να έρθουμε εκεί. Βγάζει κάτι ότι τον τελευταίο χρόνο γενικότερα και που σε γνωρίζω και προσωπικά, νομίζω ότι έχεις πάρα πολύ την ανάγκη να αφιερωθείς λίγο στον εαυτό σου, δικές σου δραστηριότητες. Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να ήσουν πάνω από τα παιδιά, να είχες, ας πούμε, σχέσεις που μπορεί να σου παίρνουν πολύ χρόνο. Οπότε τώρα να φανταστώ ότι όλο τον χρόνο που έχεις το διοχετεύεις στις δουλειές σου και στον εαυτό σου. Εννοείται, κοίταξε, με τα παιδιά ποτέ δεν σταματάς. Δηλαδή πάντα τα παιδιά είναι από πάνω, μένουμε μαζί, δεν νομίζω ότι θα το αποφύγω ποτέ αυτό το πράγμα και είναι και πολύ ευχάριστο. Αλλά σίγουρα τώρα, όπως λες, με μόνη μου, έχω μπει στο δημιουργικό κομμάτι. Σε μόνη, με τέτοια γυναίκα και είναι μόνη. Τα ακούτε. Μόνη, σαν το λιμόνι. Ο Λαζόμενος έλεγε μόνη σαν το λιμόνι, δεν με κάνει παρέα ούτε τα πέρα την μπαλκόνι. Είναι ωραίο πράγμα να μπορείς να το βιώνεις αυτό. Να βιώνεις. Γιατί ήμουν και 22 χρόνια παντρεμένη. Δεν είναι ότι δεν υπήρξε. Είναι από αυτά που μπορεί να βαρεθείς όμως, πιστεύεις, όπως το να μην κάνεις τίποτα και καταπιάστηκες αμέσως επιχειρηματικά. Είναι από αυτά που θες να κάνεις ένα επόμενο βήμα. Δεν ξέρω. Έχω δυσκολέψει και όσο πιο μόνη μένεις, τόσο πιο δύσκολο. Γι' αυτό σου λέει, μην τα αφήσεις πολύ. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν όμως τη μοναξιά και την επιδιώκουν και υπάρχουν και γυναίκες που είναι τη συντροφικότητα. Εσύ είσαι τη συντροφικότητα. Εγώ είμαι τη συντροφικότητα, αλλά είμαι και ανεξάρτητη. Δεν ξέρω πώς μπορώ να τα ταιριάξω για τα δύο. Δεν είμαι εύκολος χαρακτήρας. Έχεις απαιτήσεις πλέον από τον άλλον ουσιαστικά. Καλές. Νομίζω ότι είναι. Όπω Παναγία. Μεγαλώνοντας, ρε παιδιά, έχουμε πιο πολλές απαιτήσεις και γινόμαστε λίγο πιο. Γιατί ξέρεις τι θέλεις. Και όταν ξέρεις τι θέλεις, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πες μας λοιπόν τι θέλεις για αυτούς που μας ακούνε εκεί. Πάμε, γράφω εδώ. Βλέπουν μόνοι και λένε εγώ με αυτή τη γυναίκα θα ήθελα να την γνωρίσω, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θέλω την ηρεμία μου, την ελευθερία μου. Άρα δεν είσαι μόνη σου,
Δεν δένεις κάποιον. Άμα όλο πάει. Επειδή υπάρχει ένα πράγμα. Η Άντζελα εκεί ξέρει τι θέλω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν κάποια στιγμή μπει σε μια διαδικασία και βρεθεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για σένα και μπει στη ζωή σου, θα το δημοσιοποιήσεις. Γιατί ξέρουμε. Αφού θα περάσει από 40 θα κύματα από 40 μετά. Κύματα. Αυτό πλέον φαντάζομαι. Όταν κάνεις κάτι, δεν θα το θεωρήσω λάθος, γιατί ποτέ δεν έχω θεωρήσει λάθος ότι έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά όταν κάνεις κάτι το οποίο μετά δεν το ξανακάνεις. Έχεις μετανιώσει που προηγούμενες σχέσεις σου πήραν αρκετή προβολή. Δεν ήταν κάτι που το ήθελα εγώ. Αλλά αναγκαστικά. Εντάξει, και τι να κάνεις, να μην κυκλοφορείς και έξω, να μην πηγαίνεις πουθενά. Φαντάζομαι έτσι όπως το λες, όπως το αντιλαμβάνομαι, επειδή τα παιδιά δεν είναι πλέον μικρά. Τις πολλές φορές όταν τα παιδιά είναι μικρά, σου λέω ότι θα φέρω έναν άνθρωπο. Να τους το γνωρίσω, θέλει μια προσοχή. Άρα δεν το κάνεις ουσιαστικά πλέον για τα παιδιά, νομίζω το κάνεις πιο πολύ για σένα. Για μένα. Ναι. Αλλά σίγουρα ο γιος μου ειδικά είναι, λες, νιώθω μερικές φορές ότι είναι ο μπαμπάς. Αυστηρός πάλι. Τύπου ποιος είναι αυτός. 25. Εσύ αντίστοιχα ανακατεύεσαι, ας πούμε, ανακατεύεσαι σαν μαμά, θα πεις κάτι για τη σύντροφό του. Ας πούμε, υπήρξε ζευγάρι με ένα επώνυμο κορίτσι, την Βιονίδη. Έλεγες πράγματα ή δεν ανακατευόσουν τη σχέση τους. Έλεγα, αλλά ήμουνα υπέρ της Εύης πάντα. Είναι αυτή η πεθερά που πάει με τη φίδη. Τώρα να σου πω κάτι, τα πληρώνεις τώρα. Η πεθερά φίδη. Τι είναι αυτό. Η πεθερά φίδη. Θα τα πληρώνεις. Η πεθερά φίδη είναι με το γιο. Εντάξει, συγγνώμη, οι άντρες δεν έχετε ανάγκη. Εγώ ήμουνα με την Εύη, υποστήριζα το γυναικείο φίλο και όταν ο γιος μου έκανε κάτι, ήμουνα υπέρ της Ελένη. Και τώρα θα τα πληρώσει τώρα. Γιατί σου λέτε έτσι, είσαι τώρα θα δει. Φέρε με έναν εδώ να δει τα γυναίκα. Και μόνο, εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Παρόλο που τα παιδιά δεν είναι, νομίζω δεν είναι πλέον μαζί, η Μαρία είναι κάτω από το προφίλ της Εύης. Θα τη βάλει καρδούλες, θα τη σχολιάσει. Και το πόσο την αγαπάς. Κρατάς επαφή δηλαδή με την Εύη. Εννοείται. Εννοείται. Κρατάω επαφή. Άρα στεναχωρέθηκε. Δένομαι μαζί του. Καλώς ή κακώς, όταν ζει και με έναν άνθρωπο μαζί, δεν είσαι μαζί του. Δεν γίνεται επειδή ο γιος μου ή η κόρη μου χωρίζει, πήραν μια απόφαση. Εγώ δεν έχω κάτι με την Εύη. Πόσο χρόνο επιτρέπετε. 25. 25 και η κόρη. 23. Καταλαβαίνεις τώρα ένα κόρη 25 χρονών, τα μυαλά. Άστα. Εντάξει. Έξω από το κεφάλι. Δεν είναι και σε μια ηλικία Ελπίζω που περιμένεις. Ακούει τώρα. Δεν είναι και σε μια ηλικία που περιμένεις να παντρευτεί. Είναι πάρα πολύ μικρός ακόμα. Είναι πολύ μικρός και έχει και πολλά πράγματα. Έχει άποψη για το ντύσιμό σου και για το σεξινές που λέμε πολλές φορές. Για τα πάντα έχει άποψη. Μου λέει εσύ τώρα τι κάνεις. Λέει παντρεύτηκες, έκανες παιδιά. Γιατί ντύνεσαι. Λέω γιατί τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, να μην τα κρύβω. Να βάλω ένα καφτάνι ή να ράσω και να βγω. Τώρα δεν μπορεί να μην σε βλέπει και να σε θαυμάζει. Δεν μπορεί να μην χαίρεται. Όχι, θαυμάζει σίγουρα. Και άμα έχει και τέτοια μαμά, άντε τώρα. Εννοείται. Θα την έβγαλε όλη την ώρα. Ναι, δείτε τι. Ζηλεύει. Πιστεύει. Ρώτησε αν ζηλεύει. Ουσιαστικά ζηλεύει. Ζηλεύει και γίνεται ανταγωνιστικό. Αν δει κάποιον δίπλα μου, τον κοιτάζει, ξέρεις, τον σκανάρι. Σου λέει αυτό τώρα τι κάνει δίπλα στη μητέρα μου. Είναι, θα μου φέρει κάτι καινούριο ή είναι φίλο. Από κάτι καλό είναι πάντως αυτό να ξέρει. Ουσιαστικά δείχνει το ενδιαφέρον του για σένα. Τα παιδιά σου, Μαρία, επειδή εσύ ρε παιδί μου ήσουν μια επώνυμη γυναίκα, σε γνωρίζανε, μπορεί να σε φωτογραφήσουν. Τους αρέσει αυτή η δημοσιότητα ή προσπαθούν να την αποφύγουν. Όχι, όχι, δεν τους αρέσει καθόλου. Είναι, νομίζω ότι έχουν πάρει από τον μπαμπά τους αυτό, γιατί και ο Σάμι δεν του αρέσει η δημοσιότητα και έχουν κρατήσει και αυτή το προφάιλ. Δεν τους αρέσει καθόλου. Ειδικά ο γιος μου όταν βλέπει κάμερα εξαφανίζεται, δεν θέλει τίποτα. Η μικρή εντάξει, είναι λίγο πιο άνετη. Εσένα ωστόσο η κάμερα σου πάει, μπορούμε να πούμε πάρα πολύ. Έρχονται τηλεοπτικές προτάσεις, υπάρχουν πράγματα στο τραπέζι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που συζητάω, αλλά έχω δώσει μια προτεραιότητα τώρα στο κομμάτι αυτό που έχει αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Τα συνδυάζονται αυτά, μα. Συνδυάζονται. Ίσως και να είναι και συμπληρωματικά σε κάποια στιγμή. Σίγουρα, σίγουρα. Ανοιχτή είμαι σε πολλά πράγματα, διάφορες συζητήσεις κάνω. Σιγά-σιγά όλα το θα πραγματοποιηθούν. Είχες κάποια συγκεκριμένη πρόταση που αρνήθηκες, ας πούμε. Τη σκεφτόσουν περισσότερο. Κάποια στιγμή μου είχαν κάνει μια πρόταση για κάποια εκπομπή, αλλά δεν ήθελα, δεν μπορούσα. Το timing δεν ήταν σωστό. Για reality, για. Καλά, και για reality πολλές φορές. Και το survivor, ας πούμε, σου έχουν προσεγγίσει. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου στο survivor με τίποτα. Γιατί είμαι σπίτι με τα ζώα. Δεν μπορούσε, αλλά είδε πώ τα κατάφερε. Δηλαδή, τη μόνη που μπορούσα να φανταστώ είναι τη φίλη μου την Αυσικά. Ήξερα ότι θα μπει μέσα και θα είναι σκυλή μαύρο. Το ήξερα. Όλοι το ξέραμε. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Θα αντέξει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να αντέξω. Τις συνθήκες εκεί. Τις συνθήκες. Και μάλιστα κιόλας είχες πάρει και θέση για τη φίλη σου, όταν κάποια στιγμή είχε ακουστεί κάτι από μια δήλωση του Ατζούν για τον σύντροφό της. Εντάξει, ήταν λίγο άστοχο αυτό το πράγμα. Εννοείται θα πάρω, θα στηρίξω τη φίλη μου. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Είμαστε συνέχεια μαζί. Είναι πανέξυπνη, όμορφη, ταλαντούχα, τα έχει όλα. Δεν τη λείπει κάτι. Άρα, εσύ survivor, το έχει. Πάει. Κλείσαν, πάει αυτό. Αν πήγαινα με τον γιατρό μου μαζί να μου καλύπτουν τα ψυχολογικά. Το ψυχίατρο μπορεί και μια χαρά.
Δεν μπορείς, αλλά εντάξει, εσύ καλά κάνεις και το λες, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν μου λες, Μαρία, με τις πρώην συντρόφους του γιου σου κρατάς επαφή. Με τους δικούς σου έχεις φιλικές σχέσεις ή όχι, τελειώνει ένα κεφάλαιο και προχωράς στη ζωή σου? Εξαρτάται. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που κρατάω φιλικές στάσεις, mm-hmm. αλλά εξαρτάται το πώς έχει φερθεί ο άλλος, καταλαβαίνεις τι λέω. Με τον Δημήτρη επαγγελματικά είστε ακόμα μαζί στο... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Έχω φύγει εγώ από το χώρο αυτό. Έχω πουλήσει, δεν υπάρχει, δεν είμαστε. Κάτι ανακοίνωση το ότι περιμένει το πρώτο του παιδάκι και θα γίνει πατέρας. Έχετε μιλήσει, τον έχει συγχαρεί, έχει τύχει... Δεν έχουμε μιλήσει, αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί ο Δημήτρης ήθελε να κάνει παιδί και είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Και νομίζω ότι και με την Ιωάννα ταιριάξανε και πάρα πολύ. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Μπράβο σου πάντως που είσαι τόσο. Μα είναι η αλήθεια. Ναι. Κοίτα, δεν είναι όλοι γιατί, άνθρωποι γιατί, έτσι. Μπορεί κάποιος στη θέση να έλεγε: δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα. Ήταν κάτι που πέρασε, πάει και προχωράω. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Στη ζωή μας οι άνθρωποι έρχονται για ένα συγκεκριμένο λόγο. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό να δεχόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται και όταν Μπράβο. Φεύγουν, όταν είναι να φύγουν πάλι. Μια χαρά, δεν Μπράβο, έχω κάτι. Όσο γεμάτος άνθρωπος η Μαρία, υπάρχει όμως κάτι από τη Μαρία που λείπει όλα αυτά τα χρόνια? Έχεις μια ζωή πάρα πολύ γεμάτη, πολλά ταξίδια, έχεις περπατήσει σε πολύ μεγάλες πασαρέλες από την αρχή της mm-hmm. καριέρας σου, έχεις κάνει πολλά πράγματα. Υπάρχει κάτι το οποίο όμως δεν είχε έρθει στη ζωή σου και το σκέφτεσαι και το θες πάρα πολύ? Δεν έχω να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι στην ηλικία που είμαι τώρα, βλέπω ότι είμαι σε μια ηλικία που το σώμα μου είναι για την ηλικία αυτή και η εξωτερική μου εμφάνιση, αλλά το μυαλό μου όμως είναι για 20-25. Οπότε ξέρεις πράγματα που λέω ότι δεν θα κάνω, τα κάνω. Δεν θα ξαναπώ ποτέ ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι, γιατί ό,τι έχω πει ότι δεν θα το κάνω, το έχω κάνει και είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις. Δηλαδή, ό,τι μου φέρει η ζωή είναι ωραίο να το απολαμβάνω. Μπράβο, ρε Μαρία. Μπράβο, πραγματικά μπράβο. Μα τα προκαλούμε πολλές φορές τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όχι, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Ανοιχτοί. Open. Open, έτσι, με χωρίς όμως. Open. Αντζελά, ανοιχτή, ε. Ανοιχτή. Μας τα πει.